Βρίσκομαι στα όρια των Βυζαντινών τυχών της Θεσσαλονίκης. Από το λιμάνι μέχρι εδώ έχει μια μικρή ανηφόρα, αλλά αξίζει τον κόπο να την περπατήσετε γιατί έχει υπέροχα σοκάκια και καταπληκτικά σπίτια. Βρίσκομαι λίγα μέτρα έξω από την παλιά πύλη ενός μοναστηριού, το οποίο λειτουργεί αδιάκοπα από το 14ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Ελάτε να σας δείξω. Πολλούς θησαυρούς. Κάποιοι καταλάβατε που βρίσκομαι βλέποντας τα παγόνια στην πόρτα. Με τα παγόνια ήταν η κεντρική είσοδος του μοναστηριού μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Από το τέλος του 19ου αιώνα άνοιξε καινούργια πύλη ο ηγούμενος Καλίνικος στο βόρειο μέρος του μοναστηριού και πλέον είναι η κεντρική είσοδος για να μπει κάποιος μέσα στη μονή. Φυσικά πίσω την πόρτα θα σας δείξω κι άλλα ζωάκια. Λοιπόν φίλοι μου, οι παλιοί το γνωρίζουν ως το Τσαούς Μοναστήρ. Καλώς ήρθατε στην ξακουστή Μονή Βλατάδων της Θεσσαλονίκης. Μπαίνοντας στη Μονή, αριστερά ακριβώς θα συναντήσουμε το οικοτροφείο των φοιτητών της θεολογίας από το εξωτερικό, σε ένα κτίριο σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Μουτσόπουλο, πίσω μου ακριβώς το παρεκκλήσι της κοιμήσεως της Θεοτόκου και πίσω από το παρεκκλήσι είναι το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Πάμε να τα δούμε. Αυτό είναι το παλιό σύστημα κόδωνο κρουσίας. Ήταν συνδεδεμένα με σκοινιά και με σύρματα με τις καμπάνες. Καλώς ήρθες, πειρατή μου, στην Σταυροπυργιακή Μονή Βλατάδων και συγκεκριμένα στη Μισηρόβιο Βιβλιοθήκη. Ο Νίκος Καβαδίας έλεγε πλέμε σε μια θάλασσα γεμάτη με λογής περίεργα φυτά. Αυτά τα περίεργα φυτά που έκαναν τον άνθρωπο διαφορετικό στην υγεία, στην φύση και στην τέχνη, έχετε την τύχη σήμερα να περιηγηθείτε μέσα από ένα σπάνιο χειρόγραφο. Παρακαλώ. Πειρατή μου, είσαι πάρα πολύ τυχερός. Βρίσκεσαι μπροστά σε ένα από τα σπανιότερα και σημαντικότερα χειρόγραφα όλου του κόσμου. Τον κώδικα Ω75 της Ιεράς Μονής Μεγής της Λάμπρας. Αν σκεφτείτε ότι ο Γκουτεμβέργιος το πρώτο βιβλίο που τύπωσε ήταν η Αγία Γραφή το 1500 και το δεύτερο ήταν αυτό, το Περίγλυση Ιατρικής του Διοσκουρίδη, δυστυχώς δεν διασώθηκε. Υπάρχουν όμως τρία αντίγραφα πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά, αυτό που βρίσκεται μπροστά, είναι ο κώδικας Ω75 της Ιεράς Μονής της Μεγής της Λάμπρας, το Αγίο.
ευχαριστώ την κυρία Ιωάννα για την ξενάγηση και να σας πω ότι είναι μια σύγχρονη πειρατίνα. Γεννήθηκε σε επιβατικό καράβι και μέχρι τα 15 της γυρνούσε σε γκαζάδικα και σε φορτηγά πλοία. Θα την πάρω μαζί μου. Μοναχοί Δωρόθεος και Μάρκος Βλατής ήταν προσωπικοί φίλοι και μαθητές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τον 14ο αιώνα ίδρυσαν αυτήν τη μονή που πήρε και το όνομά τους με χρηματοδότηση της Άννας Παλαιολογίνας. Το καθολικό της μονής είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μέσα στο καθολικό υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, του Τιμίου Προδρόμου και του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε από αυτό το σημείο στη δεύτερη περιοδία του στους Θεσσαλονικείς. Είπα στην αρχή ότι οι παλιότεροι το ξέρουν ως Τσαούς Μοναστήρι. Από πού βγήκε όμως αυτό το όνομα? Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το νερό που ερχόταν από το Χορτιάτι, πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, αποθηκευόταν εδώ σε δύο δεξαμενές. Οι δεξαμενές αυτές φυλασσόντουσαν από έναν τσαούσι, έναν αξιωματικό των Οθωμανών που είχε φυλάκιο δίπλα από τη Μονή. Ο συγκεκριμένος τσαούσις κατέστρεψε τη Μονή, αρρώστησε. Μία νύχτα είδε στον ύπνο του ένα γέροντα που τον είπε ότι για να γίνεις καλά πρέπει πάλι να ξαναχτίσεις τη μονή. Έτσι και έγινε, θεραπεύτηκε και ζήτησε ο άνθρωπος τα οστά του να μπουν και μπήκανε κάτω από αυτή τη μαρμάρινη πλάκα. Να και το τάλαντο. Σήμαντρο είναι το σιδερένιο, τάλαντο είναι το ξύλινο. Είναι ο ήχος καλέσματος των μοναχών για τις ακολουθίες τους. Σας είπα ότι θα σας δείξω κι άλλα ζωάκια. Ιδού. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω στη Μονή Βλατάδο και να μην χαιρετήσω το φίλο μου το Μουσταφά ή Πίπη ή Μένιο. Ο φίλος μου ο Γιώργος περιποιείται εδώ τους κήπους στη Μονή και ταΐζει τα ζώα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου. Πόσα στρέμματα είναι εδώ? Πίσω 11 στρέμματα. 11 στρέμματα και ζώα διάφορα πόσα υπάρχουνε? Έχουμε αρκετά και πτηνά και ζώα. Ναι, τα είδα.
ελάφια, γαϊδουράκια. Ναι, τα είδαμε, τα είδαμε. Συγχαρητήρια. Να τα περιποιήσει και να τα χαίρεσαι όλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα. Και εγώ. Μονή Βλατάδων λένε ότι είναι το μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης. Δεν λέγεται. Φαίνεται. Κάντε εγγραφή να δείτε όλους τους θησαυρούς στο πειρατολόγιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα λέμε.